Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκίνησε να συγκεντρώνεται ο κόσμος που συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο για το όνομα της Μακεδονίας, με το σημείο συνάντησης να έχει οριστεί μπροστά στο Λευκό Πύργο. Να δώσουν να καταλάβουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Οι αστυνομικές αρχές είχαν από νωρίς προχωρήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση των συγκεντρωμένων, με κεντρικές λεωφόρους να είναι κλειστές από το πρωί. Με σημαίες και συνθήματα ο κόσμος συγκεντρώθηκε με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν έλειψαν εκείνοι που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο φορώντας παραδοσιακές στολές Μακεδονομάχων, φτάνοντας μάλιστα έφυποι στη συγκέντρωση. Μεγάλε μας Αλέξανδρε, Έλληνα Μακεδόνα, τώρα να ήσουν δίπλα μας, πρώτος στον αγώνα. Ενώ άλλοι συμμετείχαν με τις μοτοσυκλέτες τους και έχοντας προσαρμόσει τα ρούχα τους στην περίσταση, προσθέτοντας το σύνθημα «Πολεμιστές της Μακεδονίας». Με παραδοσιακές στολές και οι κριτικοί που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο. Στις 90.000 κόσμο αποτιμούν τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο οι αστυνομικές αρχές. Με επίσημη ανακοίνωσή τους, στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα 284 λεωφορεία με διαδηλωτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αντίστοιχο συλλαλητήριο για το όνομα της Μακεδονίας του 1992 ήταν μαζικότερο, καθώς τότε η συμμετοχή είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο διαδηλωτών, με τον κόσμο να εκτείνεται πέρα από το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από τους διοργανωτές, η σημερινή προσέλευση δεν ήταν ανάλογη. Αισθητή παρουσία θέλησε να κάνει στη συγκέντρωση η Χρυσή Αυγή. Εκτός από τους βουλευτές της, μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Χρήστος Παπάς, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την άφιξη των οπαδών της Χρυσής Αυγής σε συγκροτημένο μπλοκ. Έφτασαν ντυμένοι στα μαύρα και φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα κατά του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη αλλά και άλλων πολιτικών. Παρά την παρένεση του Αρχιεπισκόπου στους αρχιερείς να κρατήσουν αποστάσεις από το σημερινό συλλαλητήριο, ο Αρχιεπίσκοπος Άνθιμος παρευρέθηκε στο συλλαλητήριο μαζί με άλλους ιερείς. Άλλη μια φορά. Σε γνωρίζω από την κόψη. Είχε προηγηθεί η δοξολογία και η προσευχή για το όνομα της Μακεδονίας που οργάνωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Το παρόν έδωσε εκεί ο Βασίλης Λεβέντης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Γκιουλέκας και ο Σταύρος Καλαφάτης. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ Παναγιώτης Γουρίδης και οι βουλευτές Κώστας Κατσίκης και Γιώργος Λαζαρίδης.